Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Εγγλέζη, κύριε Μπουτάρη, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Η προσπάθεια μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα να δημιουργήσουμε μια νησίδα ήρεμου δημοκρατικού διαλόγου και αντιπαράθεσης επιχειρημάτων και όχι απειλών, ουσιαστικά σήμερα κάνει το πρώτο της βήμα. Είναι μια επιλογή του κινήματος των ανεξάρτητων πολιτών, αφού δεν υπήρξε ποτέ επιλογή να στρωεί κανείς κυβέρνησης που με όρους καταστολής και εντολών, απειλών και εκφοβισμών παίρνει αποφάσεις και προσπαθεί να τις επιβάλλει. Κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα, απαντώντας σε όλους ότι μπορούμε ειρηνικά και μέσα από διάλογο και να συναντιόμαστε και να μπορούμε να καταλήγουμε στις αποφάσεις. Θα παρακαλέσω τη βουλευτή μας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Γιαταγάνα Χρυσούλα, να ανοίξει τη σημερινή μας ημερίδα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, ανταποκρινόμενοι στην προσέλευση του Δημάρχου μας, ο οποίος έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγει πάρα αυτά. Τον προσκαλώ στο βήμα, είναι αυτός ο οποίος μας φιλοξενεί, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Τον προσκαλώ στο βήμα για να ανοίξει ο οικοδεσπότης μας το περιβάλλον. Με τη Χρυσούλα έχουμε κοινό παρελθόν, είμαστε παλιά μαζί. Στην ίδια παράταξη, ήθελα να μας χωρίσανε λιγάκι, δεν πειράζει. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι μπορούμε και συζητάμε σαν άνθρωποι και όχι σαν αγρίμια. Πρέπει να πω, ο λόγος για τον οποίο μείνουμε εδώ είναι να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ να γίνει η μερίδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αποκαλυφθούν πράγματα που ίσως δεν είναι γνωστά, να μπουν στη θέση τους πράγματα που ίσως δεν είναι στη θέση τους, γιατί το θέμα των μεταλλείων της Χαλκιδικής είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την οικονομία, αλλά και για την υγεία και για το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, πρέπει να βρεθεί μάλλον ένας τρόπος, ο οποίος θα καλύπτει όλα αυτά τα θέματα με τις λιγότερες δυνατές ζημιές. Η κοινωνία στην οποία ζούμε, δυστυχώς, είναι μια κοινωνία καταναλωτική. Αυτή μας έφερε σε αυτό το χάλι που μας έφερε. Και αυτό μας λέει ότι κάπου πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς και τρόπο αντιμετώπισης της ζωής μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ξέρετε βεβαίως ότι δεν μας σώζει τίποτα. Ήμασταν δύο μέρες στην Τουρκία, μέσα στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνουμε εκεί για να προσελκύσουμε τουρισμό. Ήταν ένα τουριστικό φόρουμ στην Άγκυρα και είχε καμιά πενταριά ξενοδόχους από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη και από την Χαλκιδική. Και πρέπει να σας πω ότι στην Τουρκία, παρόλη τη θεαματική πρόοδο που έχουν, τα προβλήματα περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν είναι και εκεί θηριώδη. Γιατί το λέω αυτό, διότι το περιβάλλον σε σχέση με την πρόοδο έχει πρόβλημα. Η πρόοδος δεν είναι πάντα φιλική προς το περιβάλλον. Και αυτό είναι που πρέπει να διερευνήσουμε, αλλά η διερεύνηση και η συζήτηση πρέπει να γίνεται με όσο πιο τεκμηρωμένες απόψεις, όσο πιο γίνεται πιο νυφάλιο τρόπο. Εγώ καταδίκασα προχθές τα επεισόδια που έγιναν στις Κουριές, διότι αυτά μόνο καταδίκη κατά την άποψή μου αντιλαμβάνονται, είναι μια γκαξερική έως δολοφονική επίθεση. Αυτή ήταν η λογική για την οποία τα καταδίκασα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, αγαπητή μου Χρυσούλα, καλά να πείτε ό,τι είναι να πείτε και να σας διαβεβαιώσω ότι η χώρα του Δημαρχείου είναι ανοιχτή για οποιαδήποτε παράταξη, οργανωμένη παράταξη, είτε είναι αυτό κομματική παράταξη, είτε είναι αυτό οργανωμένο, αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο
κάνει μια εκδήλωση για κοινόχρηστο σκοπό, για κοινό σκοπό. Αυτή είναι η έννοια και αυτός είναι ο ρόλος του Δημαρχείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσω. Σώστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Να παρακαλέσω την κυρία Γιαταγάνα να κάνει το άνοιγμα της σημερινής μερίδας. Εμείς σε μια ταραγμένη περίοδο, εν μέσω μεγάλων αντιπαραθέσεων για το αν η εξόρυξη χρυσού είναι εργαλείο ανάπτυξης ή αποτελεί κίνδυνο για μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες οργανώσαμε τη σημερινή ημερίδα με σκοπό την επιστημονική μας ενημέρωση. Σήμερα μας τιμούν εδώ με την παρουσία μας εκλεκτοί επιστήμονες, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα μας αναπτύξουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να είμαστε ενήμεροι. Γιατί η εποχή που οι αποφάσεις για μας λαμβανόταν χωρίς εμάς έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Πρέπει εμείς να πάρουμε την τύχη αυτού του τόπου στα χέρια μας. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μάθουμε, να είμαστε ενημερωμένοι. Εδώ, πέρα των άλλων, έχει παρουσιαστεί και το εξής φαινόμενο. Η κοινωνία, η τοπική της Χαλκιδικής, να έχει χωριστεί σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν βρει εργασία και θέλουν να προστατεύσουν την εργασία τους. Και είναι άλλοι που είναι κάτοικοι της ίδιας της περιοχής, αλλά και των γειτονικών και περιοχών και της ευρύτερης περιοχής, που ανησυχούν πάρα πολύ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για την επίπτωση στην υγεία που θα έχει αυτή η μόλυνση του περιβάλλοντος, για την υγεία, για την ζωή την ίδια των ημών και των παιδιών μας, αλλά και για την καταστροφή που θα επέλθει σε άλλους τομείς της οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ενήμεροι πώς τοποθετούνται οι επιστήμονες. Από εκεί και πέρα είμαστε βέβαιοι ότι θα ανοίξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος. Δεν θα μείνουμε στη σημερινή μόνο συνάντηση. Θα ανοίξει ένας πολύ ευρύτερος διάλογος, ώστε επιτέλους να πάψουν κάποιοι να λένε ότι εκεί στη Χαλκιδική γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό κάτι τέτοιο. Είναι φτιαχτό αυτό που η συγκυβέρνηση δημιουργεί, δηλαδή η ένταση με το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλού είναι το θέμα, είναι ο κόσμος που ανησυχεί, είναι ο κόσμος που ανησυχεί για πάρα πολλά θέματα και ειδού ας έρθουν οι επιστήμονες, περιμένουμε να μας ενημερώσουν και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ολοκληρωμένα να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία της και την κυρία Ξουλίδου, βουλευτή μας, βρίσκεται στο πάνελ μαζί μας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ψιλουργός Βασίλης, υποψήφιος βουλευτής μας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, από τους ανθρώπους που επί πολλούς μήνες μαζί με τους κατοίκους των περιοχών της Χαλκιδικής και της Επιτροπής παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ζήτημα εξόρυξη ή επένδυση εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θέλω να ευχαριστήσω την ανταπόκριση από πλευράς του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται σήμερα εδώ από τον κύριο Παπά Θεοφάνη, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Βεβαίως, κυρία Γκλέζη, σας παρουσίασα ως βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από πλευράς της ομάδας δημιουργίας της δημοτικής ομάδας του κυρίου Γκιουλέκα, εκπροσωπείτε τον κύριο Δόκαλη, τον Χρήστο τον Δόκαλη. Και τον κύριο κύριος Καζατζίδης. Σας είπα τι μου δηλώσανε. Εντάξει. Θα ήθελα να δώσω για ένα σύντομο χαιρετισμό το λόγο στον κύριο Ψυχογιό. Παρακαλώ.
ο κύριος Δήμαρχος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων έχει φύγει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους καθηγητές, εισηγητές, αλλά και τους δημάρχους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για να συμμετάσχουν σε αυτή την τόσο σημαντική ημερίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και όλους εσάς που βρίσκεστε μέσα στην αίθουσα, αλλά και εσάς που από το διαδίκτυο ζωντανά παρακολουθείτε αυτή την ημερίδα. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν με ρώταγε κάποιος είσαι υπέρ της της εξόρισης του Χριστού, θα έλεγα βίαστα ναι, δεν ήξερα, δεν ήμουν ενημερωμένος, δεν γνώριζα. Κάποιοι φίλοι μου άνοιξαν τα μάτια, με κάλεσαν, πήγα στην Ερισσό, έμαθα για τις κουριές και βρέθηκα επάνω στο βουνό με εσάς που σας βλέπω εδώ μέσα σήμερα. Άρχισα να παρακολουθώ ημερίδες, εκπομπές, να διαβάζω. Άρχισα να μαθαίνω περισσότερο τι είναι η Ελντοράντο, αυτή η καναδική εταιρεία, για να ενημερωθώ, να ενδιαφέρομαι. Είδα τι γίνεται στη Ρουμανία, τι γίνεται σε εμάς. Εκεί στη Ρουμανία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εδώ και 7 χρόνια δεν έχει δώσει ακόμη την άδεια των περιβαλλοντολογικών μελετών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τις περιοχές. Για δέστε τι γίνεται εδώ. Εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας ακόμη η υπόθεση και εκεί ξυλώνουν τα δέντρα. Απείρου καλούς δάση. Θα εξαφανιστούν. Με προσωπική πρωτοβουλία, την οποία απεδέχθη ο πρόεδρός μας ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος ειδικά στα θέματα περιβάλλοντος και αγκαλιάστηκε από το κίνημά μας και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιαταγάνα ιδιαίτερα, και αυτή η ημερίδα σήμερα λαμβάνει σάρκα και οστά. Θα ακούσουμε θεσμικούς ομιλητές. Λυπάμαι που η εταιρεία δεν είναι εδώ, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι. Σέβομαι και όλοι σεβόμαστε το θεσμό στην εργασία, ειδικά σήμερα με την κρίση που περνάει η χώρα μας. Σεβασμός στους εργαζόμενους. Και όπως κάποιος μου είπε, που ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο δουλεύοντας στα μεταλλεία, προτιμώ να πεθάνω από καρκίνο παρά να πεθάνω από την πείνα. Ωστόσο, πρέπει να ακολουθούμε την τοπική κοινωνία. Εάν η τοπική κοινωνία δεν θέλει, δεν μπορεί να προχωρήσει ένα έργο. Για οικονομία του χρόνου, θα δώσω το λόγο να προχωρήσει η συζήτηση και στους καθηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Δεύτερη εκλογή περιφέρεια Θεσσαλονίκης, κύριε Οξουλίδου, για το χαιρετισμό. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φίλοι, φίλοι του κινήματος των Εξάρτητων Ελλήνων, φίλοι από τη Χαλκιδική, να μιλήσουμε για το χρυσό. Έχει να ρωτηθεί κανείς από εμάς, από αυτούς που θέλουν να βγάλουν χρυσό, ποιος είναι ο πραγματικός χρυσός της Χαλκιδικής? Δεν είναι τα μελίσια της, δεν είναι τα λιόδεντρά της, δεν είναι η θάλασσα, ο ουρανός της. Δεν είναι το πλήθος του κόσμου που κατακλείζει είτε για ιαματικό τουρισμό, είτε για θρησκευτικό τουρισμό τη Χαλκιδική. Όλα αυτά λοιπόν πού θα πάνε, τι θα γίνουν? Θα ήθελα πολλά να πω, δεν θέλω να μιλήσω γιατί πραγματικά θέλω με ανυπομονησία να ακούσω και εγώ τι θα πούνε οι εισηγητές. Όμως θέλω να σας εκφράσω, σήμερα έγινε τη λύπη μου γιατί σήμερα έγινε κάτι φρικτό. Σήμερα πέθαναν δύο παιδιά. Πέθαναν δύο παιδιά από την πείνα, από την ανέχεια, επειδή δεν είχαν να βάλουν πετρέλαιο. Ανάψαν ένα μαγκάλι και πέθαναν από αναθυμιάσεις. Για τους γονείς αυτούς, το χρυσάφι ήταν τα παιδιά τους. Και το δικό μας χρυσάφι είναι τα παιδιά μας και δεν θέλουμε να αφήσουμε πίσω δηλητήριο, καρκίνο και θάνατο. Ότι όλοι σκύβουμε με σεβασμό και με πόνο το κεφάλι σε δύο νέα θύματα αυτής εξακλείωσης που μας αναγκάζουν να ζήσουμε. Ίσως είναι ακόμα ένα
γεγονός τραγικό που ενισχύει προσπάθειες όπως η σημερινή. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι αποστείλαμε και επικοινωνήσαμε με όλους τους φορείς τους εμπλεκόμενους. Η εταιρεία απάντησε με μια επιστολή με τη γνωστή επιχειρηματολογία και θεωρώντας ότι το ζήτημα αυτό έχει κλείσει. Έχουν τις εγκρίσεις του κράτους, της κυβέρνησης, έχουν εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, φοβούνται το κλίμα της βίας και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνουν τι περισσότερο μπορεί να προσθέσει ο διάλογος. Μας καλούν να επισκεφθούμε τα ορυχεία και τις εγκαταστάσεις τους για να πιστούμε από κοντά και να μας παρουσιάσουν το μεγάλο έργο και τα μεγάλα ωφέλη που πιθανότατα αυτό που ονομάζουν επένδυση θα προσφέρει στη Χαλκιδική και στην Ελλάδα. Οφείλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και προς όλα τα κόμματα που στείλαμε πρόσκληση. Απέφυγαν ακόμα και να μας απαντήσουν αν θα παρευρεθούν ή όχι. Ναι, και θα ήθελα μάλιστα την κυρία Ιγκλέζη να χαιρετήσει. Να χαιρετήσει και να χαιρετήσει τη σημερινή μερίδα. Θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ως βουλευτής και να ευχαριστήσω ως πολίτης της Χαλκιδικής τους ανεξάρτητους Έλληνες για αυτή τους την πρωτοβουλία να κάνουν σήμερα αυτή τη συζήτηση σχετικά με τα Βαταλία Χρυσού. Γιατί, και να το κάνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε η ρήπανση, είτε αυτή είναι περιβαλλοντική, είτε είναι ρήπανση των σκανδάλων, δεν γνωρίζει σήμερα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ, την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των κατοίκων. Μας κατηγόρησαν βέβαια ότι καπελώνουμε τον αγώνα και λοιπά. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτόν τον αγώνα και όχι πάνω από αυτόν τον αγώνα. Είμαστε μέρος αυτού του αγώνα. Αναδείξαμε λοιπόν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ το θέμα αυτό τόσο στη Βουλή και το αναδείξαμε και σε μια διάσταση ότι είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τη Χαλκιδική, το Κιλκής και τη Θράκη. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα. Η Χαλκιδική σήμερα είναι ένα πείραμα. Είναι ένα πείραμα που έχει τρεις συνιστώσεις. Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Και όταν λέω δημόσιου πλούτου, για μένα δεν είναι ο χρυσός που βρίσκεται σε ψήγματα στο υπέδαφος. Για μένα πλούτος και πλούτος της Χαλκιδικής, ο χρυσός της Χαλκιδικής είναι, όπως είπε και η συναδέλφη σας, Σταυρούλα Εξουλίδου, αυτός που βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Ένα δεύτερο θέμα είναι η καταστροφή, η οποία δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά είναι πολύ μεγάλη και οικονομική καταστροφή που θα επιφέρει στη Χαλκιδική αυτή η δίθεν επένδυση, διότι δεν μπορεί να συμβαδίσει με όλες τις άλλες δραστηριότητες της Χαλκιδικής. Έτσι, εν ονόματι 1.200 θέσεων εργασίας, θα καταστραφούν χιλιάδες άλλες θέσεις. Και το τρίτο, βέβαια, και πολύ οδυνηρό για τις μέρες μας, είναι η καταστολή. Τα χαλκία της τροϊκανής κυβέρνησης κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει καμία επένδυση. Τι εννοούν όμως όταν λένε επενδύσεις? Αν εννοούν αυτό που πρόκειται να γίνει στη Χαλκιδική, τότε θα τους πούμε ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι μια καταστροφή περιβαλλοντική, όπως ανέφερα παραπάνω, και οικονομική. Είναι ξεπούλημα όλου του πλούτου, όλης της περιοχής και των ανθρώπων ακόμη, για τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Αν αυτοί θέλουν να επενδύουν με επενδυτές, αυτοί που έρχονται να επενδύσουν δεν είναι επενδυτές. Είναι, όπως ανέφερε και ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, προχθές, είναι πειρατές. Και πειρατές δεν θέλουμε στον τόπο μας. Επενδύσεις με κάθε κόστος, είπε ο κύριος Σαμαράς. Τι εννοούσε άραγε? Νομίζω ότι οι κάτοικοι της Χαλκιδικής εδώ και καιρό το βιώνουν και τον τελευταίο καιρό ακόμη περισσότερο.
Το βίωσα όταν κάνω κινητοποιήσεις, όπου τα ΜΑΤ με φοβερή καταστολή, απίστευτη καταστολή, με δακρυγόνα, με πλαστικές σφαίρες, με ξύλο, κυνηγούσαν τους ανθρώπους που διαδήλωναν ειρηνικά για να σώσουν τον τόπο τους. Γέρους, νέους, παιδιά. Σήμερα ζουν ακόμη χειρότερα. Με εντολές του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Προστασίας του Μπόμπολα, θα τον έλεγα εγώ, γίνονται συνεχείς προσαγωγές. Ο κόσμος ζει στη Χαλκιδική, στην Ιερισσό, στη Μεγάλη Παναγιά, στα Νέα Ρόδα, στην Ουρανούπολη, στην Αμουλιανή, ζει σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Συνεχείς προσαγωγές. Προσαγωγές εισαγωγικά θα έλεγα εγώ, γιατί με καθεστώς συλλήψεων μοιάζουν μόνο που λείπουν οι δικηγόροι. Λοιπόν, τους πάνε εκεί, τους εξετάζουν με βία τρόπο, και η βία δεν είναι μόνο σωματική, η ψυχολογική βία πολλές φορές είναι χειρότερη από τη σωματική. Τους παίρνουν, τους εκμεύουν με βία πάλι ή με εκβιασμό DNA, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, εκεί στην περιοχή μας, έχει καταργηθεί κάθε έννοια συντάγματος, κάθε έννοια δημοκρατίας, κάθε έννοια δικαιωμάτων. Αν αυτό λοιπόν εννοεί με κάθε τρόπο ο κύριος Σαμαράς, ότι με κάθε τρόπο θα γίνουν επενδύσεις, θα πρέπει να αντιδράσουν όλοι μας. Διότι δεν ξέρουμε πού αλλού θα καταλήξουν. Δηλαδή θα έχουμε σε λίγο καιρό κατάλυση εντελώς του συντάγματος για να έχουμε επενδύσεις. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω την κυρία Χρυσολόγια Ταγάνα, η οποία είχε και την ιδιότητα, είναι έγκριτη νομικός και είχε την ιδιότητα του εισαγγελέα επί χρόνια, να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τους κατοίκους εκεί της Χαλκιδικής να ανταπεξέλθουν σε αυτό που βιώνουν σήμερα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Σήμερα πήγανε 7 άτομα, αύριο θα πάνε άλλα 8. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα εξετάσουν όλο τον κόσμο της περιοχής. Ας επικεντρωθούν σε αυτούς. Γιατί δεν κοιτάνε και την άλλη πλευρά, γιατί δεν πάνε πάνω και τους εργαζόμενους DNA. Ποιος τους είπε ότι δεν το κάνανε εκείνοι. Η Χαλκιδική λοιπόν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Χρειάζεται τη βοήθειά μας για να σταθεί όρθια σε αυτό που ζει σήμερα. Χρειάζεται τη βοήθειά μας γιατί η Χαλκιδική, εκτός από πείραμα δικό τους, είναι και το μετερίζει του αγώνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν η Χαλκιδική σταθεί όρθια, θα σταθεί όρθια η όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι με κάθε τρόπο να τη βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος αντιπεριφέρειας περιβάλλοντος, ενέργειας και φυσικών πόρων. Έχω με τη σειρά μου να συγχαρώ για την ημερίδα. Με το που έλαβα την πρόσκληση, ξέρετε ότι έκανα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε με δίνατε είτε δεν με φαίνατε πρόσκληση, εγώ θα ήμουν εδώ, γιατί θεωρώ χρέος και υποχρέωση, γιατί έχει μόλις μια εβδομάδα που έχω αναλάβει τα νέα καθήκοντα και ιδιαίτερα για το περιβάλλον. Θεωρώ χρέωση και υποχρέωση να ακούσω. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ήρθα να κάνω εδώ είναι να ακούσω τους ειδικούς. Έτσι ώστε δεν είμαι ούτε από τους τύπους, ούτε από τους ανθρώπους που απλώς ακούω κάποιες εντολές. Για οτιδήποτε πω πρέπει να το πιστέψω. Και αυτή τη στιγμή ήρθα για να ακούσω. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Δημιουργίες, τον κύριο Κώστα Καζαζίδη να μας απευθύνει να χαιρετήσουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Να συγχαρώ, κυρία Γιαταγκάνα, και το κόμμα σας, αλλά και ιδιαίτερα εσάς προσωπικά. Ούτως ή άλλως θα ερχόμουν για δύο λόγους. Ο ένας είναι που μας συνδέει τέτοια φιλία εδώ και μια εικοσαετία και ίσως και παραπάνω. Το δεύτερο είναι ότι όσοι δεν με γνωρίζουν, τυχαίνει εδώ και 30 χρόνια να είμαι γαμπρός στην Χαλκιδική. Το παλιχώρι είναι. Και ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Ξέρω και καταστάσεις. Έχω και βιώματα συγγενών μου, γιατί οι συγγενείς της γυναικός μου είναι και δικοί μου συγγενείς, οι οποίοι πολλοί νέοι δουλεύαν από την αμμοκονίαση, την οποία είχαν εκεί στα ορυχεία, ήταν μέταλλο ρύχη, τους είχαμε χάσει σε ηλικία 50 και τα υπόλοιπα χρόνια που ζήσαν νέα έζησε μέχρι τα 60 με τα νοσοκομεία του Παπα-Νικολάου. Έχουμε τη δική μας προσωπική άποψη. Σήμερα δεν θα πω τίποτα. Γνωρίζω πάρα πολλά και πρόσωπα. Ο κύριος Λάζαρος μπορεί να μην με γνωρίζει. Εγώ έχω ακούσει πολλά γιατί ήταν συμμαθητής της γυναικός μου. Και ξέρω πάρα πολλά. Θα τα πούμε όμως αυτά σε μια συνεδρίαση την οποία θα κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα έρθετε εκεί. Σήμερα ήθελα να ακούσω
και την άλλη πλευρά, τη ζωντανή πλευρά και των επιστήμονων αλλά και των κατοίκων, να μορφώσω άποψη και στο Δημοτικό Συμβούλιο να είστε σίγουροι ότι θα πούμε την πραγματικότητα όπως αρμόζει και όπως πρέπει και όχι όπως θέλουν να την εμφανίζουν είτε από εδώ είτε από εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και περιμέναμε και τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Λαμπάκη. Πιστεύω ότι το μήνυμα που έστειλε από την Αλεξανδρούπολη συναντώμενος με τον πρέσβη του Καναδά είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα που πήγε παντού. Μας είπε ότι θα προσπαθήσει να είναι έστω και αργά γιατί υπάρχουν εξελίξεις στον Εύρο και ανεβοκατεβαίνει τον ομό. Θα ήθελα να παρακαλέσω για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο την εκπρόσωπο του Αντιδημάρχου Κιλκής, του κ. Αναστασιάδη Μιχαήλ, την κυρία Παναγιωτίδου Άννα Μαρία, από την Διαπαραταξιακή Επιτροπή Δήμου Κιλκής, να έρθει στο βήμα και να μας διαβάσει το μήνυμα που μας στέλνει ο κ. Αναστασιάδης από Κιλκής. Κυρίες και κύριοι, υπεύθυνοι της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, υψηλή προσκεκλημένη, αγαπητοί φίλοι του περιβάλλοντος. Σημαντικός λόγος μου στερεί την ευκαιρία να βρεθώ ενώπιον σας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση και κυρίως το ιερό δικαίωμά μου να εκφράσω από κοντά τα δίχτυα του τόπου μου αναφορικά με την δυστυχώς ενδεχόμενη κλιματική μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή των Κρουσίων του Δήμου Κλικής. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η απροκάλυπτα ετσιθελική πολιτική του αθηνοκεντρικού κράτους. Η πρόθεση του κράτους να προχωρήσει σε μεταλλευτικές εξορίξεις αντιτίθεται στην σαφώς και στεναρά εκφρασμένη βούληση των κατοίκων της περιοχής μας, η οποία έχει εκφραστεί δια των νομίμων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κοινωνία βέβαια του Κλικής εξέφρασε την εναντίωσή της μέσω της επίσημης εκκλησίας, αλλά και μέσω φορέων και πολιτιστικών συλλόγων που ξεπερνούν στο σύνολό τους στους 70. Το κράτος, δια της ηγεσίας του ΙΠΕΚΑ, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας που ακολούθησε από την προσχηματική διαδικτυακή διαβούλευση μέχρι και σήμερα, επέδειξε μια στάση εμπεγμού απέναντι στην εκφρασμένη βούληση των κατοίκων του Κλικής. Η αρνητική μας στάση δεν αποτελεί μια στήρα άρνηση για κάθε τι καινούριο και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων φοβικών συνδρόμων, όπως μερικοί θέλουν σκόπιμα να περάσουν στην κοινή γνώμη. Στηρίζεται σε επιχειρήματα σοβαρά που αφορούν το παρόν και το μέλλον του τόπου μας και των συμπολιτών μας. Η ανάπτυξη μεταλλείων στο πανέμορφο δάσος των Κρουσίων, έκτασης 200.000 στρεμάτων, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι θα το καταστρέψει και θα εξαφανίσει κάθε προοπτική ανάπτυξης αγροτουρισμού και καλλιέργειας αρωματικών φυτών, που τόσο πρόσφορο είναι το κλίμα και το υπέδαφος της περιοχής να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν την αηφόρο ανάπτυξη που τόσο πολύ στις μέρες μας επικαλούνται όλοι. Στα 91.000 στρέμματα της μεταλλευτικής ζώνης, τα οποία τόσο εύκολα εκχώρησε το ελληνικό δημόσιο σε μια εταιρεία, βρίσκεται η κήτη του ποταμού Γαλλικού, ο οποίος ιδρεύει 25 οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κρουσίων, την πόλη του Κλικής, οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, καθώς και οικισμούς του πρώην Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, πριν αυτός εκβάλει στο Θερμαϊκό Κόλπο. Η μόλυνση του Γαλλικού ποταμού θεωρείται βέβαιη με όλα τα αποτελέσματα που μπορεί αυτό το γεγονός να έχει για όλη την περιοχή και τους ανθρώπους της. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του τόπου μας, που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, θα αλλοιωθεί, θα εκφυλιστεί, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και ασφαλώς η ποιότητα των παραγωγμένων προϊόντων, με οδυνηρά αποτελέσματα για την οικονομία της περιοχής. Τα πρόσφατα επεισόδια στις Σκουριές της Χαλκιδικής αποδεικνύουν περίτρανα ότι οποιαδήποτε παρέμβαση τόσο σημαντική σε μια περιοχή πρέπει να είναι προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης και πάντα σύμφωνη με τους κανόνες δικαίου, το οποίο εμφανώς παραβιάζεται στην εν λόγω περιοχή. Σκεφτείτε, αγαπητοί, ότι όλα αυτά τα επεισόδια συμβαίνουν σε μια περιοχή η οποία εδώ και πολλά χρόνια είναι κατά κάποιο τρόπο εξοικειωμένη με τη μεταλλουργία. Φανταστείτε λοιπόν την αντίδραση που θα υπάρξει στον τόπο μας, το Κλικής, το οποίο έχει σύσσωμο εκφραστεί ενάντια στην επικείμενη μεταλλευτική δραστηριότητα. Ο ρόλος του κράτους είναι να ικανοποιεί το κοινό αίσθημα δικαίου και όχι να σπάει την κοινωνική συνοχή
αναπτύσσοντας διχαστικές τάσεις μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τα κέρδη και τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι τα ωφέλη του ελληνικού δημοσίου θα είναι μηδαμινά, ο ρηκτός μας πλούτος θα γίνει χάρισμα στα ταμεία κάποιας εταιρείας και η αναφορά που γίνεται στα ωφέλη των ασφαλιστικών ταμείων από τις εσφορές των εργαζομένων, ας με συγχωρήσετε για την έκφρασή μου, φαντάζει τουλάχιστον αστεία. Φίλες και φίλοι, στο ακριτικό πληκτής υπάρχει πλούσιο το στοιχείο της προσφυγιάς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν άρρηκτα δεμένοι με το στοιχείο της πατρίδας. Της χαμένης πατρίδας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πριν περίπου 90 χρόνια, την οποία ακόμα θυμούνται με νοσταλγία και υμνούν. Την σημερινή τους πατρίδα, τον τόπο τους, δεν πρόκειται ποτέ να τον διαπραγματευτούν και θα αγωνιστούν με σθένος για αυτά, θα δώσουν τη μάχη και θα την κερδίσουν. Σας ευχαριστώ. Μιχάλης Αναστασιάδης, Αντιδήματος Δήμης. Θα καλέσω λοιπόν στο βήμα την κυρία Γιάντση, Άννα Μαρία Γιάντση, υποψήφια βουλευτή μας στο νομό Κιλκής. Λοιπόν, καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που είναι σήμερα μαζί μας. Χαίρομαι πολύ που θα είναι μια συζήτηση δημοκρατική και θα ακουστούν πράγματα τα οποία οι περισσότεροι τα ξέρουμε λίγο πολύ, ξέρουμε τι θα γίνει, ξέρουμε ποια είναι η καταστροφή στο περιβάλλον. Και όταν λέμε περιβάλλον, δεν είναι, να μην το πάρουμε ότι οικολογίζουμε εδώ πέρα. Περιβάλλον, από το περιβάλλον ζούμε. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν ανάπτυξη μέσω του περιβάλλοντος, η αλεία, η γεωργία, που όλα αυτά θα επηρεαστούν. Θα μας τα πούνε και οι καθηγητές μας εδώ πέρα. Εγώ έχω την ιδιότητα, είμαι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Είμαι προέρχομαι το νομό Κιλκής, είναι η καταγωγή μου και πολιτεύτηκα εκεί. Να αναφέρω ότι είχαμε κάνει ερώτηση εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες για το μεταλλείο, το επικείμενο μεταλλείο στο Κιλκής. Δεν πήραμε σαφές απαντήσεις για το πώς θα γίνει η μεταλλευτική δραστηριότητα εκεί. Να πω ότι είχα κάνει μια εισήγηση, ακούστηκαν ήδη κάποια πράγματα και από τους βουλευτές μας και του κινήματός μας και την κυρία Αγγλέζη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μια εισήγηση, όμως θέλω να πω κάποια πράγματα, το οποίο είναι σχετικά με τις επιπτώσεις, τις οποίες θα τις αναφέρουν και οι καθηγητές μας εδώ, είναι και ο κύριος Ζάγκας, δικός μου καθηγητής του Πανεπιστήμιου, όταν ήμουν φοιτήτρια. Λοιπόν, κάποιες επιπτώσεις που τις ξέρετε όλοι είναι η καταστροφή στη βλάστηση, στο έδαφος, η ρύκνωση των αγροτικών δραστηριοτήτων, επιπτώσεις από τη μεταφορά του μεταλλεύματος, με τη διασπορά υλικού, σκόνης, επιπτώσεις από την επεξεργασία του μεταλλεύματος, το κιάνιο, θα χρησιμοποιήσουν ή όχι. Είχα κάποιες ερωτήσεις εδώ για τον εκπρόσωπο της εταιρείας του Άκτορα που είναι εδώ, που θα ήταν εδώ, δεν είναι εδώ, οπότε οι ερωτήσεις αυτές πάλι θα αναφερθούν, θα τις κάνουν στους καθηγητές μας εδώ για να μας απαντήσουν πιο συγκεκριμένα. Άλλες επιπτώσεις από την απόρριψη και τη διασπορά κάθε μορφής τοξικά απόβλητα. Οπότε, θέλω να μας πούνε κάποια πράγματα εδώ. Θέλω να ακουστούν πιο σημαντικά, δηλαδή πιο τεχνικά. Θα ήθελα να ακουστούν πιο τεχνικά πράγματα για να ξέρουμε κι εμείς ακριβώς το τι θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Και εμείς δεν είμαστε υπέρ της μεταλλευτικής δραστηριότητας ούτε στη Χαλκιδική, ούτε στο Κιλκής, ούτε στο πέραμα της Θράκης. Πρώτα απ' όλα, για την καταστροφή των περιοχών αυτών, για τις επόμενες γενιές όπως αναφέραν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι όμως ότι υπάρχει έλλειψη διαβούλευσης, διότι ακόμα και στο Κιλκής και στη Χαλκιδική ρωτήθηκαν οι πολίτες και μάλιστα στο Κιλκής 60 θεσμοθετημένοι φορείς έχουν συνυπογράψει στο να μην γίνει αυτή η μεταλλευτική δραστηριότητα. Έχουν μιλήσει με τον Υπουργό. Είχαν πάρει τη διαβεβαίωση του τότε Υπουργού κ. Μανιάτη ότι δεν θα γίνει μεταλλευτική δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά προχωρήσαν όλα κανονικά, με γρήγορες διαδικασίες όπως γίνεται τον τελευταίο καιρό στην χώρα μας. Θα εξηγήσουν και οι επόμενοι μιλητές. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, δεν ήθελα να πω πολλά. Ήθελα να πω πιο τεχνικά πράγματα κι εγώ, αλλά είναι οι καθηγητές μας εδώ, οπότε θα έχουν εκείνη το λόγο. Ευχαριστώ. Στο περιβάλλον των ανεξάρτητων Ελλήνων πολιτευτεί στο νομό Χαλκιδικής. Καλησπέρα από μένα. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τριών γυναικών μάλλον εδώ πέρα, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Δημάρχος έφυγε. Είναι λυπηρό και ταυτόχρονα τραγικό αυτό που συμβαίνει στα χωριά της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Σήμερα πέρα από την ιδιότητά μου στο κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
παρευρίσκομαι περισσότερο εδώ σαν Χαλκιδικιώτης. Στον τόπο που γεννήθηκε ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, πατέρας και δημιουργός της πολιτικής σκέψης. Ο άνθρωπος είναι όν πολιτικών, έλεγε, και καθιέρωσε το διάλογο ως κορυφαία διαδικασία της κοινωνικής εξέλιξης. Δυστυχώς όμως, στα χωριά αυτά επικρατεί σήμερα η σύγκρουση και η βία, ανάμεσα σε δύο διαφορετικές σκέψεις, σε δύο διαφορετικούς δρόμους. Η πρώτη σκέψη, ο πρώτος δρόμος, λέει «Χρυσός ίσον ανάπτυξη». Η δεύτερη σκέψη, ο δεύτερος δρόμος, λέει «Χρυσός ίσον θάνατος». Αδέρφια και φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί, όλοι συντοπίτες, με κοινή γλώσσα, έθιμα και παραδόσεις, χρόνια τώρα μαζί στην εκκλησιά, μαζί και στο χωράφι, και αυτός που δεν ήταν αδερφός, γινότανε κουμπάρος και αργότερα νονός. Και σήμερα όλοι τους χωρισμένοι στα δυο, ξένοι μεταξύ τους στο ίδιο χωριό και πάνω από το κεφάλι του καθενός να πλανιέται η καχυποψία και ο φόβος. Το συναπάντημα στα στενά σοκάκια των χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, που κάποτε έδινε τη χαρά και την ευκαιρία να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλο, έγινε τώρα δοκιμασία τρόμου. Με κεφάλια σκυμμένα, πρόσωπα σκυθρωπά, με λοξές ματιές και βήμα γοργό, για να προσπεράσει ο ένας τον άλλο και να χωθεί γρήγορα μέσα στο σπίτι του, να κλειδαμπαρώσει τις πόρτες και τα παραθυρόφυλλα, τρέμοντας ως το χάραμα, μη τυχόν του βάλουν κάποιοι φωτιά το σπίτι. Και τα παιδιά και οι μαθητές να μεταφέρουν το φόβο και την αγωνία. Την αγωνία των γονιών τους την άλλη μέρα στα σχολιά. Στο μαρτυρικό πλέον διάλειμμα των μαθημάτων τους. Οι παιδικές χαρές έγιναν πλέον παιδικές λύπες και τα γέλια και οι παιδικές φωνές στις γειτονιές των χωριών έδωσαν τη θέση τους στη Βουβαμάρα και στις χωρισμένες ομάδες στις άκρες της πλατείας. Και όλα αυτά σε έναν τόπο ευλογημένο, όμορφο, με έντονο ανάγλυφο που διαμορφώνεται από μια ορεινή ζώνη που ξεκινά από την απόλυξη του Χορτιάτη με την κορυφή Αδριανό στα βόρεια για να συνεχίσει στο κέντρο με το Χολομόντα, με τη μεγάλη κορφή του Υψίζωνος και με τις δευτερεύουσες κορφές του Σταυρού Τούμπα, του Πτούνι, Λαριγκόβα και πιο εκεί το Στρατονικό, το Καστέλι, ο Κάκαβος. Και όλα τα βουνά κατάφυτα με πλούσια πευκοδάση που κατεβαίνουν από τις κορφές των λόφων ως τη θάλασσα των δαντελωτών ακρογιαλιών της περιοχής. Και ένα από αυτά τα κατάφυτα βουνά είναι και ο Κάκαβος, με ένα αρχαίγωνο πανέμορφο δάσος, δριός, οξιάς και καστανιάς. Αλήθεια όμως, υπάρχουν πράγματι δυο σκέψεις, δυο δρόμοι σκέψης? Υπάρχει πράγματι δίλημα για το αν πρέπει να γίνει η ανοιχτή εξόρυξη χρυσού? Μήπως κάποιοι κρύβουν επιμελώς πραγματικά δεδομένα και δίνουν λάθος πληροφόρηση ώστε να δημιουργήσουν σύγχυση στον κόσμο? Η Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες ανάλογης γεωγραφικής έκτασης, θεωρείται πολύ προνομιούχα για τον ορεκτό πλούτο που διαθέτει. Μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών και μεταλλικών ορυκτών βρίσκονται στο υπέδαφος της, καθώς και ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών πέραν του λιγνίτη, όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και γενικά οι υδρογονάνθρακες, που θα καθορίσουν και τη στρατηγική αναβάθμιση της πατρίδας μας με μια σωστά σχεδιασμένη πολιτική. Η Ελλάδα διατηρεί τις πρώτες θέσεις στην παραγωγή και στις εξαγωγές του μαγνησίτη, μπετονίτη, του πρελίτη, της κίσιρης και του κουντίτη. Βέβαια, όταν μιλάμε για ορυκτούς πόρους, πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι διαχωρίζονται σε υποθετικούς, ενδεικτικούς και μετρημένους, και όσον αφορά τα γεωλογικά αποθέματα, αυτά μπορεί να είναι πιθανά ή βέβαια. Και τούτο είναι απαραίτητο σε έναν διάλογο να το γνωρίζουμε όλοι μας, για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα στη χάραξη μιας κοινής πολιτικής άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ενεργειών για την καλύτερη και αποδοτικότερη αηφόρα εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, από το 2008 ισχύουν οι συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κώδικα PRC, που χαρακτηρίζουν μια κατηγορία αποθεμάτων σε συνδυασμό βέβαια με την αξιοπιστία και τον εξοπλισμό
του φορέα που εκτελεί την έρευνα και τη μελέτη βιωσιμότητας μιας πιθανής επένδυσης. Επομένως, για να χαρακτηριστούν πιθανά ή βέβαια τα αποθέματα ενός ορυκτού πόρου, πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο μετρημένα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ενός ορυκτού αποθέματος, αλλά και μελέτες εκμεταλλευσιμότητας και βιωσιμότητας αυτού του αποθέματος σε συγκεκριμένο χρόνο, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη και κοστολογώντας τις ποιοτικές και ποσοτικές διαχρονικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, προσβλέποντας σταθερά σε μια υφόρο ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως, στη χώρα μας τα πιθανά και βέβαια αποθέματα των περισσότερων από τους ορυκτούς πόρους είναι άγνωστα, γιατί απουσιάζουν οι λεπτομερείς έρευνες όπως γεωτρήσεις, μετρήσεις και αναλύσεις. Εμείς, σαν κίνημα, είμαστε υπέρ της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας και το τονίζουμε ξεκάθαρα μέσα και στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έχοντας όμως βασική προϋπόθεση τον καταστατικό έλεγχο των εταιριών που θα ασχοληθούν με την εξόρυξη και την εκμετάλλευση, δηλαδή την συμμετοχή του κράτους πάνω από 34%, δίνοντας βέβαια την προτεραιότητα στο περιβάλλον, τις περιβαλλοντικές μελέτες και την αηφόρο ανάπτυξη. Γι' αυτό και σήμερα καταδικάζουμε την εγκληματική αδιαφορία και τις πολιτικές πρακτικές που ακολούθησαν τις τελευταίες δεκαετίες τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα πάνω στο θέμα του μοναδικού επιστημονικού και ερευνητικού φορέα που εποπτευόταν από το ελληνικό κράτος και ασχολείται με θέματα που συνδέονταν με τις επιστήμες της γης. Μια συνοπτική αναφορά στην ιστορία αυτού του φορέα, δηλαδή του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών και Μεταλλευτικών Ερευνών, του ΙΓΜΕ, φανερώνει την εμπιστοσύνη που μπορεί πλέον να έχει ο Έλληνας πολίτης προς το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά, το 1930 δημιουργείται η Γεωλογική Υπηρεσία, το ΓΕΕ, το οποίο το 1952 μεταμορφώνεται σε ΙΓΕΗ υπό μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και το 1972 μεταμορφώνεται και αυτό στο ΕΘΙΓΜΕ, δίνοντάς του και αυτό το 1976 με το νόμο 272 μετονομάζεται σε ΙΓΜΕ, εποπτευόμενο πλέον από το Υπουργείο Βιομηχανίας, το τότε και σημερινό Υπουργείο Ανάπτυξης. Από τότε λοιπόν το ΙΓΜΕ, με 413 υπαλλήλους, 260 στο κέντρο και 153 στις περιφερειακές μονάδες, είχε μια κοινωνική προσφορά που περιλάμβανε την ίδρυψη οικισμών, τα κατολιστικά φαινόμενα, την έρευνα της σχέσης στερεών καυσίμων και δημόσιας υγείας, ταυτόχρονα με τα ερευνητικά βέβαια αντικείμενα των γεωλογικών χαρτογραφήσεων, της τεχνικής γεωλογίας, της υδρογεωλογίας, της γεωχημίας και άλλων συναφών επιστημών της γης, καθώς επίσης και συμβουλευτικών και οικονομικών τεχνικών μελετών. Το 2011, πρόσφατα δηλαδή, ανακοινώθηκε η κατάργηση του ΙΓΜΕ στο πλαίσιο της μείωσης του δημόσιου τομέα. Το Σεπτέμβριο του 2011 υπογράφηκε η συγχώνευση του ΙΓΜΕ με το ΕΚΠΑ, με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αηφόρου Ανάπτυξης, με ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού τους κατά 40-50%. Η συντριπτική πλειονότητα των υπαλλήλων βέβαια που οδηγούνται στην εφεδρεία είναι από το ΙΓΜΕ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΙΓΜΕ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με πάνω από 20 εκατομμύρια και στόχος είναι η μείωση της επιχορήγησης να φτάσει τα 6 εκατομμύρια έως το 2015. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο λαθεμένος είναι αυτός ο στόχος, εν ώψη μάλιστα και της ανακήρυξης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της παρακολούθησης των ερευνών στο νέο μεγάλο κεφάλαιο της ανέβρισης και αξιοποίησης των κοιτασμάτων των υδρογοναθράκων. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί στο νέο φορέα, τον ΕΚΒΑ, θα είναι μειωμένο το επιστημονικό προσωπικό του πρώην ΕΚΜΕ, τη στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα και η Κύπρος παίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στην επίλυση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης? Ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος του ΕΚΒΑ? Την απάντηση μας τη δίνει το ίδιο το ΕΚΒΑ. Στις 23 Δευτέρου του 2013, μόλις παραπροχθές δηλαδή, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ αναφέρει ότι ο επιστημονικός φορέας, το ΙΓΜΕ δηλαδή, υποστήριζε και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι οι επενδύσεις κρυσού πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, γιατί θα έχουν μια σημαντική θετική επίδραση στη γενικότερη οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξη των τοπικών περιοχών που θα πραγματοποιηθούν με δεδομένα και τα οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των περιοχών που αντιμετωπίζουν.
δηλαδή το ΙΓΜΕ, από Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, γίνεται ο πολιτικός σύμβουλος της άμεσης ή όχι επένδυσης, ο οικονομικός αναλυτής για την θετική ή όχι επίδραση της επένδυσης στη γενικότερη οικονομία της χώρας και ο ρυθμιστικός παράγοντας της τοπικής ανάπτυξης μιας περιοχής, υποκαθιστώντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας γενικότερα, αφού αναφέρεται στα οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της περιοχής. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα τη μετατροπή ενός επιστημονικού εργαλείου, όπως ήταν το ΙΓΜΕ, σε ένα πολιτικό εργαλείο, όπως μας εμφανίζεται το ΕΚΒΑ, με στόχο και σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτικών και κομματικών σκοπιμότητων, καθώς και επιχειρηματικών συμφερόντων, μακριά από τα συμφέροντα της πατρίδας μας και του λαού της. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΙΓΜΕ. Με αφορμή μια σειρά εκπομπών, λέει η ανακοίνωση, στην τηλεόραση ή σχετικών δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική και τα απαράδεκτα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή των Σκουριών, βλέπουμε εδώ ο λαϊκός ξεσηκωμός, τα συλλαγητήρια και η αντίσταση του λαού να χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτα γεγονότα από ποιον? Από το ΙΓΜΕ, από ένα Ινστιτούτο Επιστημονικό. Και πιο κάτω η ανακοίνωση συνεχίζει. Οι ενέργειες αυτές που εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας και θυμίζουν γεγονότα που συμβαίνουν μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αποθάριση δίθεν άλλων σημαντικών ξένων επενδύσεων που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει σήμερα η πατρίδα μας, ενώ παράλληλα δυναμητίζει όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης και σε θεσμικό επίπεδο για την προσέλκυση σημαντικών ξένων αμέσων επενδύσεων και εκτός μεταλλευτικού κλάδου. Αλήθεια, αυτά τα λόγια θυμίζουν καθαρά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στηρίζουν τη μνημονιακή κυβερνητική πολιτική της υποτέλειας και του ξεπολύματος, χωρίς να έχουν καμιά σχέση με τις γεωλογικές και μεταλλευτικές δυνατότητες της περιοχής. Να ποιος είναι ο ρόλος του ΕΚΒΑ? Από επιστημονικό εργαλείο γίνεται ένα κυβερνητικό δεκανίκι. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, τις Σκουριές, επειδή διάφορα δημοσιεύματα αναφέρονται σε ανησυχίες κάποιων τοπικών παραγόντων. Μάλιστα, κύριε, έτσι αναφέρονται. Εδώ πάλι το ΕΚΜΕ, στα πλαίσια φαίνεται των ερευνών του, διαπιστώνει ότι οι χιλιάδες του λαού που αντιδρούν στη συγκεκριμένη επένδυση είναι κάποιοι μετρημένοι τοπικοί παράγοντες. Και πιο κάτω η ανακοίνωση λέει, σχετικά με τον κίνδυνο της απώλειας των υπογείων νερών της περιοχής εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, πρέπει κατηγορηματικά να τονίσουμε ότι η τεκμηριωμένη υδρογεωλογική μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ στην περιοχή έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ αντίθετα σημαντικές ποσότητες υπογείου νερών και μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης θα εξακολουθούν να χάνονται στη θάλασσα. Αλήθεια, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά που χύνονται στη θάλασσα, ειδικά σε θαλάσσιο κόλπο, για το ΙΓΜΕ απλώς χάνονται στη θάλασσα ή συντελούν στη σταθερότητα της αλμυρότητας της θάλασσας του κλειστού κόλπου για την επιβίωση του θαλάσσιου πλούτου? Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, δηλαδή το ΙΓΜΕ από επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος να γίνεται οικονομικός και κοινωνικός αναλυτής και να μπαίνει στα χωράφια της πολιτικής για να δικαιολογήσει πολιτικές πράξεις και ενέργειες ενός ξεπουλήματος και μιας οικολογικής καταστροφής με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στον τουριστικό, γεωργικό, κτηνοτροφικό, μελισσοκομικό, υλοτομικό και ελευτικό τομέα, βάζοντας οριστικά τέλος στην αηφόρο ανάπτυξη της Χαλκιδικής. Κύριε Καμπάνη, να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ. Σε δύο λεπτά, επειδή έχουμε εμείς οι Χαλκιδικιώτες ένα βαθύτερο πόνο. Τελειώνω. Ζητάω συγγνώμη για την κούραση. Να δοθεί δυνατότητα σε όλους. Και πιο κάτω η ανακοίνωση του ΕΚΒΑ, επειδή αυτή η ανακοίνωση του ΙΓΜΕ, και είναι ο μόνος επιστημονικός φορέας και μάλιστα τάχθηκε υπέρ της επένδυσης, και νομίζω ότι πρέπει να παθεί να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το Ινστιτούτο. Απάντηση την οποία αρνήθηκαν να δώσουν σήμερα με την παρουσία τους, γιατί προσκλήθηκαν. Και εμείς σαν κίνημα έχουμε το δικαίωμα να τοποθετηθούμε. Οι έρευνες και οι μελέτες αυτές, οι οποίες, λέει η ανακοίνωση, χρηματοδοτήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, απέδειξαν ότι με βάση τις σημερινές τιμές και τα εμπορεύσιμα μέταλλα και προϊόντα εμπλουτισμού που θα προκύψουν, η συνολική αξία των γνωστών μεταλλημάτων θα ξεπεράσει τα 25 δις.
Αυτό ήταν λοιπόν το παιχνίδι. Η Ελντοράντο με 11 εκατομμύρια ευρώ πήρε τη μεταλλευτική εκμετάλλευση 300.000 στρεμάτων και επενδύοντας 1 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά σε μια 20ετή επένδυση θα εισπράξει 25 δις ευρώ. Αλήθεια, αναλογίστηκε κανείς ότι σε αιτήσια βάση στη Χαλκιδική εισραίων από τον τουρισμό περίπου 1 δις το ευρώ το χρόνο, άρα στην 20ετία εισραίων 20 δις, με συνεχή αηφορία και οι θέσεις εργασίας είναι πολλαπλάσιες από τις θέσεις που πρόσκαιρα θα προσφέρει η Ελντοράντο. Αναλογίστηκε κανείς οι 3.000 τόγοι σκόνης που θα εκτοξεύονται ημερησίως από τις εκρήξεις 3 τόνων δυναμίτιδος προς τα που θα πηγαίνουν και που θα κατακάθονται. Αναλογίστηκε κανείς αν τα χημικά και η χρήση κυανίου κατά την εξόρυξη και το στάδιο εμπλουτισμού θα μολύνουν μόνιμα το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, δίνοντας τη χαριστική βολή σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, η θέση μας σαν Χαλκιδικιώτες, σαν Έλληνες και σαν κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων Χαλκιδικής δηλώνουμε για πολλωστή φορά. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες Χαλκιδικής, χωρίς να είμαστε ενάντια στους ανθρώπους που ψάχνουν για ένα μεροκάματο για να μπορέσουν να επιβιώσουν κάτω από τις μνημονιακές πολιτικές, χωρίς να είμαστε αντίθετες στους ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά για να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα στο αύριο, δηλώνουμε ότι είμαστε ενάντια, αντίθετοι και απέναντι σε όλους αυτούς που υπογράψανε και στηρίζουν την ανοιχτή εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, που για μας αποτελεί ταφόπλακα στην αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής και του τόπου, ενός τόπου που οι Χαλκιδικιώτες τον κληρονόμησαν από τους πατεράδες τους και τον δανειστήκανε από τα παιδιά τους, στα οποία οφείλουν και να τον παραδώσουν, αν όχι σε καλύτερη κατάσταση τουλάχιστον στην ίδια. Ειδικά για το βουνό Κάκαβος, που διαθέτει έναν πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα. Είμαστε αρνητικοί ακόμη και στη δημιουργία υπόγειων στοών για την εκμετάλλευση χρυσού. Τα πλούσια πευκοδάση και τα δάση Δριώσοξα και Καστανιά και γενικότερα η πλούσια χλωρίδα και παλίδα της περιοχής, σε συνδυασμό με το Άγιο Όρος και τη θάλασσα του Σκηδικού και του Στριμονικού κόλπου, δίνουν τη δυνατότητα αηφόρων μορφών ανάπτυξης όπως του τουρισμού, θαλάσσιου και θρησκευτικού, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομείας, της ερήτινος συλλογής και της λωτομίας. Ενώνοντας τη φωνή μας με τη φωνή των κατοίκων της Βόρειας Χαλκιδικής, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες καλούμε την κυβέρνηση της εσωτερικής Τρόικας να ανακαλέσει άμεσα τις συμβάσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και να προχωρήσει στη χάραξη μιας νέας πολιτικής αηφόρου ανάπτυξης για την περιοχή. Ευχαριστώ.